Και να συνδεθούμε με τον κύριο Χάρη Καστανίδη, πρώην Υπουργό, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Καστανίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ευχαριστώ που είστε μαζί μας εξ αποστάσεως, μιας και στην συμπρωτεύουσα εσείς, στην πρωτεύουσα εμείς. Ωστόσο, οι εξελίξεις τρέχουν και με ενδιαφέρον θα ακούσουμε το σχολιασμό και την άποψή σας για τα τεκτενόμενα αυτή τη στιγμή στο κόμμα της αντιπολίτευσης, στο ΠΑΣΟΚ και οι εκλογές. Κύριε Καστανίδη, έστειλαν μηνύματα, οι ευρωεκλογές εννοώ, σε όλα τα κόμματα. Για το ΠΑΣΟΚ το μήνυμα ποιο ήταν, είναι αυτό το οποίο βλέπουμε να εκτελήσετε αυτή τη στιγμή, αλλαγή? Κύριε Χαρίτο, το πρώτο πράγμα που θέλω να επισημάνω είναι ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήταν ένα σαφές μήνυμα προς όλο το πολιτικό σύστημα, τουλάχιστον τα τρία πρώτα σε σειρά εκλογικής κατάταξης κόμματα. Δεν γνωρίζω αν υπήρξαν αναγνώστες του μηνύματος. Και αυτό το λέω διότι και όσα συμβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και όσα συμβαίνουν στα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, δεν μου δείχνουν ότι υπήρξαν ευφυείς αναγνώσεις του μηνύματος. Διότι το βασικό μήνυμα ήταν η κρίση αντιπροσώπευσης. Υπάρχει πρόβλημα απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος όταν η αποχή ανέρχεται στο 60%. Που σημαίνει ότι οι πολιτικές προτάσεις, οι προγραμματικές διατυπώσεις ή και η κυβερνητική πράξη, για να μιλήσω για τη Νέα Δημοκρατία, αφίστανται από τις κοινωνικές ανάγκες. Υπάρχει μια αποξένωση των πολιτών που ζει και στροβιλίζεται μέσα σε καθημερινά προβλήματα και οι διατυπώσεις που τον αφορούν από τον προγραμματικό λόγο ή την πολιτική πράξη των κομμάτων φαίνεται να μην τον αφορούν. Αυτό είναι ένα βαθύ ρήγμα στην σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και πολιτικής. Και σημαίνει ότι επίσης ότι πρέπει να καταβληθεί τεράστια προσπάθεια από το σύνολο των κομμάτων αυτών για να βρεθούν ξανά διάβλοι επικοινωνίας και αποκατάστασης της σχέσης εμπιστοσύνης. Κύριε Καστανίδη, πρωτού συνεχίσετε, μια και το ανοίξατε κατά αυτόν τον τρόπο, να πιαστώ από τα λεγόμενά σας για να ρωτήσω το εξής. Παρεμβάσεις όπως αυτές που είχαμε χθες από δύο πρώην πρωθυπουργούς, από δύο πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, μπορούν να δρομολογήσουν εξελίξεις, μπορούν να σπρώξουν προς την παραγωγή διαφορετικής πολιτικής μια κυβέρνηση? Αυτό που μπορώ να επισημάνω, κύριε Χαρίτο, αυτή τη στιγμή είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας δύο πρώην πρωθυπουργοί αμφισβητούν ευθέως την σύνολη πολιτική και ιδεολογική γραμμή του νυν πρωθυπουργού, που ανήκει επίσης στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Μπορεί να είχαμε διατυπώσεις, επιφυλάξεις, άσκηση κριτικής, ακόμα και από πρώην πρωθυπουργούς ή πρώην υπουργούς, καθώς η Νέα Δημοκρατία ασκούσε κατά περιόδους κυβερνητική πολιτική. Αλλά είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της που δύο πρώην πρωθυπουργοί χρησιμοποιούν σκληρή γλώσσα και έρχονται σε ευθεία αντίθεση, επαναλαμβάνω, με την σύνολη πολιτική και ιδεολογική γραμμή. Αυτό το πρώτη φορά μας οδηγεί και στην διατύπωση ενός ερωτήματος επίσης για πρώτη φορά. Είναι αν αυτή η αμφισβήτηση μετατραπεί τελικά σε οριστική ρήξη. Δεν είμαι σίγουρος, ξέρετε. Είναι ίσως η πρώτη φορά, δηλαδή ακούω μερικούς φίλους που μπορεί να λένε το στοιχείο της εξουσίας πάντοτε συνέχει τα πολιτικά κόμματα που διοικούν και συνεπώς πολύ δύσκολα, ιδιαίτερα η δεξιά που συνεγείρεται από την άσκηση της εξουσίας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξουν γραμμές ρήξης. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, που έχω την επιφύλαξη αν αυτό ισχύει ή όχι. Ίσως, λόγω της βαρύτητας των παρεμβάσεων και των προσώπων που παρενέβησαν. Τώρα, εάν δείτε τις διατυπώσεις, εδώ δεν μιλάμε για διατυπώσεις οι οποίες είναι, ας το πούμε, συμβατές σε μια καλόπιστη εσωκομματική κριτική ή, να μην πω καλόπιστη, σε μια συνήθι εσωκομματική κριτική. Οι διατυπώσεις πολλές φορές είναι εξαιρετικά αυστηρές, εξαιρετικά επιθετικές και θέματα που ανοίγουν ιδιαίτερα σε εθνικά θέματα, ακόμη και όταν οι διατυπώσεις είναι πιο ήπιες από την πλευρά των δύο πρώην πρωθυπουργών του κ. Καραμαλή, υποδηλώνουν τεράστιες αποκλίσεις, οι οποίες δεν ξέρω αν μπορούν πια να γεφυρωθούν. Λοιπόν, πάμε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, αξιωματική αντιπολίτευση και αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ εννοώ, από εκεί και πέρα.
Είχαμε απόψε μία τοποθέτηση μέσα από μία συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη στον Αλφα νωρίτερα, στον Αντώνη Σρόιτερ. Για πολλωστή φορά απέκλεισε τα σενάρια συνεργασιών, επέμεινε στην λογική της κοινοβουλευτικής συνεργασίας, δηλαδή από τα κάτω, ούτως ώστε να παραχθεί ένα κοινοβουλευτικό έργο. Μέχρι εκεί όλα καλώς καμωμένα, από εκεί και πέρα όμως όχι, και μάλιστα η ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κάτι το οποίο τον αφορά, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Μιλήσατε για μηνύματα πριν που δεν έχουν ληφθεί από τα κόμματα, ούτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θέλετε να γίνετε πιο σαφείς? Λοιπόν, ξεκινώντας από το ερώτημά σας, κύριε Χαρίτο, θα μου επιτρέψετε, παίζοντας λίγο το ρόλο του δημοσιογράφου, παρότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοιος, να κάνω μια μικρή διόρθωση. Είπατε για πολλωστή φορά. Ο κύριος Κασελάκης αρνήθηκε την συγκόλληση και μίλησε μάλιστα σήμερα για πρώτη φορά για πιθανή ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ο κύριος Κασελάκης έχει κάνει... Μιλώντας για την κοινοβουλευτική συνεργασία, γι' αυτό είπα για πολλωστή φορά. Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης αντιθέτως, πριν από λίγο καιρό είχε εμφανιστεί σε συνέντευξή του να έχει την πρόθεση να διεκδικήσει ακόμη και την ηγεσία κόντρα στον κύριο Τσίπρα ενός ενοποιημένου σχήματος της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Mm-hmm. Αυτό μετά από λίγο καιρό άλλαξε και τώρα μάλιστα άλλαξε λέγοντας, θέτοντας το ερώτημα γιατί δεν υπήρξαν κινήσεις για τη συνεργασία ευρύτερα των δυνάμεων του προοδευτικού τόξου όσο η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 41%, θυμίζω ακριβώς τα λόγια του, και τροποποίησε την αρχική του θέση λέγοντας ότι μάλλον είναι παιχνίδι της διαπλοκής που στείνει τη συνεργασία δυνάμεων του προοδευτικού τόξου. Σήμερα επιβεβαίωσε την θέση του και μάλιστα μίλησε για ρευστοποίηση. Εδώ υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις ανάμεσα, όπως είπε βλέπετε, πάντως και σήμερα ότι εγώ, εάν έρθει από τα κάτω ως αίτημα αυτό, μπορώ να είμαι υποψήφιος ακόμα και απέναντι στον Τσίπρα. Κοιτάξτε, τι θα πει από τα κάτω? Από τον κόσμο. Θα πρέπει κανείς να διευκρινίσει, δηλαδή πόσο ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, αυτός που είναι επικραμμένος και είναι στο σπίτι του, πώς θα ανελάμβανε πρωτοβουλίες για να σχηματιστεί ένα πολιτικό περίγραμμα της σύγκλησης των προοδευτικών δυνάμεων? Αυτά στην ιστορία δεν έχουν υπάρξει ποτέ. Υπήρξαν κοινούσες πολιτικές δυνάμεις ή προσωπικότητες οι οποίες στο τέλος στηριζόταν και από κινήσεις της κοινωνίας. Αλλά ξαφνικά να εμφανιστούν πολίτες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας οι οποίοι θα έλεγαν εμφανιζόμαστε στο προσκήνιο και λέμε ότι πρέπει να συναντηθούμε. Και λοιπόν, αυτά είναι δηλώσεις ανθρώπων οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα με έναν εύσχυμο τρόπο, πιο εύσχυμο από άλλες φορές, απορρίπτουν την πολιτική των συγκλήσεων. Εδώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Μου έκανε εντύπωση ότι ο κ. Κασελάκης χρησιμοποίησε σήμερα μαζί με το επιχείρημα περί διαπλοκής που στείνει το εγχείρημα της σύγκλησης των προοδευτικών δυνάμεων, χρησιμοποίησε την ίδια ακριβώς έκφραση που χρησιμοποίησε ο κ. Ανδρουλάκης στην Κεντρική Επιτροπή. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε: σας έχω νέα, σε ένα τρίγωνο του κέντρου της Αθήνας κάποιοι απεργάζονται τη ρευστοποίηση του ΠΑΣΟΚ ώστε να γίνει συνιστός από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την ρευστοποίηση την χρησιμοποιεί σήμερα και ο κ. Κασελάκης. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, το επισημαίνω, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Θα μπορούσα να δώσω διαφόρων ειδών απαντήσεις, αλλά από την στιγμή που κάποιοι άνθρωποι αυτοεξαιρούνται από την αναγκαία συνεννόηση, προφανώς απολαμβάνουν την εξουσία μέσα στο κόμμα τους του 12-13% ή του 14-15%, τα οποία ποσοστά αθριζόμενα σχεδόν δεν δίνουν ούτε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες ευρωεκλογές και μπορούν να αρκούνται στα ψηλά του ψιλορίτη, καθότι και οι δύο κριτικοί, ότι μπορούν να πορευθούν ο καθένας αντιμαχόμενος από την πλευρά του τη Νέα Δημοκρατία. Είναι προφανές ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να ξανασυναντηθεί με την ελπίδα, να διαπιστώσει ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Κανένας δεν μπορεί να θέσει θέματα διάλυσης ή ρευστοποίησης των κομμάτων. Είναι δυνατόν ποτέ να ρευστοποιηθεί το ΠΑΣΟΚ? Η μεγαλύτερη ίσως ιστορική παράταξη της μεταπολίτευσης είναι να ρευστοποιηθεί ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι δεν έχω δικαίωμα να μιλώ για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι δυνατόν να ρευστοποιηθούν? Εδώ μιλάμε για πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν και οι οποίες πρέπει να δουν
πώς πρέπει να αμφισβητήσουν την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, διατυπώνοντας ένα πρόγραμμα συνεκτικό, συγκλονιστικό, που θα εγείρει τους Έλληνες, θα τους βγάλει ξανά από το περιθώριο, θα τους κάνει να ελπίσουν και να πιστέψουν ότι μια άλλη δημοκρατία είναι δυνατή, μια άλλη κοινωνική δικαιοσύνη μπορεί ξανά να έρθει μπροστά τους για να μπορέσουν να βρουν διαφορετικές μέρες. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θέλω να ρωτήσω το εξής, μια και μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει το φωτεινό μονοπάτι, υπάρχει το πρόσωπο για να τρέξει τις εξελίξεις και να οδηγήσει το κόμμα μπροστά από εδώ και πέρα? Δεν θέλω αυτή την ώρα να κρίνω κανέναν εξ αυτών που μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει υποψηφιότητα, γιατί είναι απολύτως αναγκαίο, κύριε Χαρίτο, την επόμενη περίοδο να δούμε ποιο είναι το προγραμματικό πλαίσιο, οι πολιτικές θέσεις που έχει ο καθής και η καθεμιά. Εάν είναι πάρα πολύ νωρίς να κρίνουμε τα πρόσωπα και να δούμε εάν υπάρχουν ελπίδες και ποιες είναι αυτές, εάν προηγουμένως πάνω στα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού λαού και της προοπτικής χώρας, δεν δούμε να ξεδιπλώνονται οι απόψεις τους. Άρα είναι αυτό που είπε ο κύριος Δούκας, ότι δεν είναι θέμα μεσία, δεν ψάχνουμε για μεσίες εδώ πέρα, ψάχνουμε για πολιτικές. Και θέλω να ρωτήσω το εξής, άλλαξε πίστα πλέον, δηλαδή όποιος και αν είναι αύριο μεθαύριο το φθινόπωρο ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, παραλαμβάνει το κόμμα σε μια νέα πίστα, όπως δηλώνει ο σημερινός πρόεδρος, ο κύριος Ανδρουλέκης? Είναι από φόσφορο η πίστα, κύριε Χαρίτο, για να ξέρω κιόλας εγώ πόσο θα φωτιστεί. Διότι αυτό το οποίο πρέπει να αισθανθούμε όλοι μας είναι να μπορεί κάποιος ευθέως να διεκδικήσει την κυβέρνηση, να δείξει ότι έχει μια εκτίναξη στα εκλογικά ποσοστά, ότι ξανασυγκεντρώνει κοινωνικές συμμαχίες οι οποίες είναι κρίσιμες για την πολιτική πλειοψηφία και ότι διαμορφώνεται ένας διαφορετικός δρόμος, πιο ελπιδοφόρος για καλύτερες μέρες. Τότε αλλάζει. Για να χρησιμοποιήσω, παρά το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιώ τέτοιου είδους εκφράσεις, η τρέχουσα πολιτική σκηνή έχει γεμίσει από ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν εκφράσεις οι οποίες δεν ξέρω τι ιδεολογικό και πολιτικό περιεχόμενο έχουν. Πάντως τότε μπορεί κανείς να διαπιστώσει ένα άλλο πολιτικό μέγεθος που συναντά μπροστά του και διεκδικεί τότε τη δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας. Λοιπόν, Χάρης Καστανίδης, πρώην υπουργός, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον ευχαριστώ θερμά για αυτήν την κουβέντα από την Θεσσαλονίκη όπου βρίσκεται. Καλό βράδυ από την Αθήνα, κύριε Καστανίδη. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.